Μας πάρει στα μυαλά τελείως. Τώρα τι να πω. Κάθε φορά που λειτουργούμε, νιώθω σαν να κατεβαίνει ο ουρανός που γη. Και λέω, άρα και να τα νιώθω με αυτά, θα νιώθω με παράδεισο. Και όμως, είτε τα νιώθουμε εμείς, είτε δεν τα νιώθουμε, αυτά γίνονται. Είτε τα νιώθει και ο παπάς, είτε δεν τα νιώθει πάλι αυτά γίνονται. Τελούμενη η λειτουργία, ο ουρανός ανοίγει και ενώνεται με τη γη. Γιατί όμως φτιάχτηκε αυτός ο δρόμος, να είναι ενωμένος ο ουρανός με τη γη? Γι' αυτό που θα γιορτάσουμε την ερχόμενη Κυριακή. Γιατί γεννήθηκε ο Χριστός και ήρθε ο Χριστός, ναι, για να μας ενώσει, να μας ενώσει πρώτα όλους μαζί, όλους μαζί τους ζωντανούς. Αλλά δεν τον έφτανε αυτό. Ήθελε να βρει κάτι το οποίο να ενώνει και τον ουρανό μαζί μας. Κάθε Θεία Λειτουργία, καθημερινή γιορτή, πολλοί άνθρωποι, λίγοι άνθρωποι, καλός ο παπάς, κακός ο παπάς, ό,τι και να είναι, αφού ευλογάει, ανοίγει ο ουρανός. Και πάνω στην Αγία Τράπεζα έχουμε τον Χριστό. Ποιον Χριστό? Αυτόν που γεννιέται την άλλη Κυριακή. Και εκείνο το σημείο του ιερού αριστερά, το βόρειο σημείο όπως λέει η διάταξη της Εκκλησίας, είναι η προσκομιδή, δηλαδή εκεί που τιμάζει ο παπάς το πρωί της Κυριακής ή της Θείας Λειτουργίας κάθε φορά, τη Θεία Κοινωνία. Και εκείνο συμβολίζει τη Φάτιμα, εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός. Εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός συμβολίζει και είναι Φάτιμα. Δεν είναι όμως σαν τη Φάτιμα. Δηλαδή, εκείνη η βρώμικη Φάτιμη που ήταν στάβλος των αλόγων και η Φάτιμη, αυτό που λέμε, ήταν το παχνί εκεί που ρίχναν τα άχυρα και τα τριφύλια για να φάνε τα άλογα και τα ζώα. Εκεί μέσα γεννήθηκε ο Χριστός. Σε εκείνο το σπιτάκι που ήταν ο στάβλος βρήκε ο Χριστός να γεννηθεί. Άραγε, ρωτήσαμε ποτέ, λίγο να μάθουμε γιατί ήρθε ο Χριστός. Ήρθε να φτιάξει καμιά καινούργια θρησκεία? Ήρθε να φτιάξει τη θρησκεία του, όπως πολύ λάθος πιστεύουμε εμείς πολλές φορές? Δεν ήρθε να φτιάξει μία ακόμα θρησκεία. Δεν ήρθε να φτιάξει ένα καινούριο σύστημα ζωής των ανθρώπων. Δεν ήρθε να μας πει πέντε λόγια. Δεν ήρθε να φτιάξει οτιδήποτε μπορούσε να σκεφτεί ο άνθρωπος μέχρι τότε, περιμένοντας τον Χριστό. Ο Χριστός ήρθε να τα φτιάξει ξανά και να τα βρούμε οι άνθρωποι με το Θεό. Να τα ξαναβρούει ο άνθρωπος με το Θεό του. Γιατί? Διότι όταν φύγαμε από τον Παράδεισο, πόνεσε τόσο πολύ ο Θεός και συνέχισε να πονάει. Γιατί? Γιατί δεν ήθελε και δεν μπορούσε ο Θεός
φράσεις είναι αυτές? Δεν μπορούσε ο Θεός να είναι μόνος του, χωρίς τον άνθρωπο. Τόσο πολύ μας αγαπάει, που δεν μπορούσε, δεν μπορεί, δεν γίνεται για το Θεό να είναι μακριά του ο άνθρωπος. Και όχι, δεν τον φτάνει τον Θεό να είναι με 5-6, 2-3-5-10 χιλιάδες, έστω και 2-3-5-10 εκατομμύρια, όπως πολύ λάθος νομίζουμε ότι αυτό το προνόμιο το έχουμε εμείς οι Ρωμινοί. Να είμαστε εμείς κοντά στον Χριστό. Ο Χριστός πονάει και θα πονάει μέχρι και ο τελευταίος άνθρωπος που δεν είναι κοντά του. Και ήρθε, λέει, να κάνει τι ο Χριστός? Να πάρει, λέει, τη σάρκα του ανθρώπου για να την κάνει κομμάτι της θεότητας. Εσείς, λέει, είστε παιδιά του Θεού. Αλλού λέει, εσείς είστε φίλοι μου. Και αλλού λέει, πίσω ημάς Θεούς κατά χάρη. Τόσο πολύ ήθελε να πάρει τη σάρκα μας. Αυτή τη σάρκα που εμείς την είχαμε ξεφτελήσει με τις αμαρτίες και τις κακίες και την παρακοή, ήρθε και την πήρε για να την ενώσει με την Θεότητα. Αυτός ο Χριστός γεννιέται μεθαύριο. Ένας Χριστός δώρο σε όλη την Οικουμένη. Ένας Χριστός που παίρνει την μορφή και τη σάρκα του ανθρώπου ή να ποιήσει τον άνθρωπο Θεό. Αυτά να αφήσουμε την καρδιά μας να ζήσουν αυτές τις μέρες. Και διάβαζα προχθές σε έναν Ρώσο θεολόγο ότι η καρδιά, λέει, του κάθε ενός μας, ακούστε τώρα, μπορεί να γίνει Παναγία, όχι πολύ Αγία, Παναγία σαν τη μητέρα του Θεού, και Φάτνη, να δει δηλαδή και στη δικιά μας καρδιά και στη δικιά μας ψυχή να γεννηθεί ο Χριστός. Το θέλει, το επιθυμεί, το ζει. Το ζει με αγωνία ο Χριστός. Πότε θα κάνουμε εμείς το ένα το βήμα? Γιατί περιμένει ο Χριστός πρώτα το δικό μας βήμα? Δεν θα μπορούσε να μας διατάξει όλοι να τον ακολουθήσουμε? Μα ο ίδιος δεν φώναξε δυνατά, ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν. Τι είναι αυτό το ως της θέλει? Το απόλυτο δώρο, το μεγαλείο του δώρου, το μεγαλύτερο δώρο, που είναι η ελευθερία μας. Μας βλέπει, μας, το αρχαίο ρήμα μου αρέσει, μας ωραίγεται, αλλά δεν μας αναγκάζει. Δεν μας αναγκάζει. Περιμένει με άπειρη υπομονή και άπειρη αγάπη τον καθένα μας. Γι' αυτό λοιπόν ας μετανιώσουμε για τις αμαρτίες μας και ας πάμε στο Χριστό και να το πούμε: Θεέ μου, Σταύλος είναι και η δικιά μου καρδιά. Έλα, έλα και βόηθα με. Βόηθα με. Βόηθα με να την κάνω παλάτι σου. Σου τη χαρίζω. Αλλά για προσέξτε όμως. Δεν τον φτάνει
ούτε αυτό το Χριστό να του χαρίσουμε την καρδιά μας αυτόν. Όχι. Εάν δε μοιαστούμε το συνάδελφο. Ο Χριστός, το είπα κάπου και με κοίταχα παράξενο, δεν είναι στον ουρανό. Το βάλαμε το σχήμα να είναι πάνω από μάτι. Ο Χριστός είναι στον συνάνθρωπο. Ο Χριστός είναι στον πλησίον. Ο Χριστός είναι ο κάθε άνθρωπος δίπλα μας. Κοιτάξτε τι Χριστούλης είναι αυτό το παιδάκι. Τι Χριστούλης είναι αυτό το παιδάκι. Και ξέρετε από πού ήρθαν για να μας δούνε. Από εκεί που αγάπησε κι εγώ πολύ τελευταία. Από την Κύπρο. Ένα κομμάτι μου το πήρε η Κύπρος. Εκεί το έχω. Και σήμερα το έχω και με αγωνία και θέλω να πείτε όλοι ένα κύριε Λέισον. Και τίποτα άλλο. Σήμερα αυτοί έχουν εκλογές εκεί. Τι εκλογές, αρχιεπισκόπου. Να τους δώσει ο Θεός τον καλύτερο. Αυτό θα είναι καλύτερος και για την εκκλησία τους. Η εκκλησία της Κύπρου είναι μια αρχαία εκκλησία. Από τις πρώτες εκκλησίες, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος πέρασε και την ίδρυσε. Και να είναι ο καλύτερος και για την εκκλησία τους και για το λαό του Θεού και για το εθνικό του στέμμα. Δεν θα σας πω ποιον αγαπάω εγώ, κάποιον αγαπάω. Αλλά να τους δώσει ο Θεός και να μας δίνει ο Θεός καλούς πατριάρχες, καλούς αρχιεπισκόπους, καλούς επισκόπους και ακόμα καλύτερους ιερείς. Κάντε προσευχή και ας δώσει και ο καθένας, άμα μπορεί μωρέ και άμα το έχει όρεξη, τον εαυτό του να χειροτονηθεί. Είχε ανάγκη σε εκκλησία μας. Έβλεπα χθες μια Μητρόπολη και κεντρική της Ελλάδος, όχι στα σύνορα, είχε 48 κενά από τους 100 ιερείς, 100 χωριά. Αυτός λοιπόν ο Χριστός που ήρθε, την κλείνω την ιστορία αυτή, αυτός ο Χριστός λοιπόν που ήρθε, ας ανοίξουμε όλη την καρδούλα μας. Με ταπείνωση και με αγάπη. Και αν την ανοίξουμε με ταπείνωση και με αγάπη, θα έρθει. Θα έρθει. Και δεν θα θέλει και να φύγει κιόλα. Ο Χριστός λέει, εισελεύσομαι. Είμαι λέει απ' έξω και χτυπάω την πόρτα και αν της μου ανοίξει και αν κάποιος μου ανοίξει την πόρτα εισελεύσομαι εις αυτόν και εξελεύσομαι, θα μπαίνω και θα βγαίνω και μονήν παρ' αυτό ποιήσομαι πληθυντικός. Γιατί και ο Θεός είναι πληθυντικός, είναι τρία τα πρόσωπα της Θεότητος. Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και λέει ο Χριστός, λίγο πριν την θυσία του, πριν το σταυρό του, κάνε λέει Πατέρα, να είναι και αυτοί μεταξύ τους ένα, καθώς και εμείς ένες με. Αυτό το μαζί λοιπόν, να έχουμε έννοια αυτές τις μέρες. Και να πω χρόνια πολλά και στον Σεβαστιανό που συγχωρέστε με μωρέ που θα το πω. Τα παιδιά μου είναι το κέντρο της καρδιάς μου. Μου δώσανε τόσα πολλά και μου δίνουν. Υπηρέτησαν τόσο πολύ και το έργο μου. Κάθε φορά που τα σκέφτομαι δακρύζω. Είμαι περήφανος για τα παιδιά μου. Πολύ περήφανος. Και τώρα βέβαια κάντε καμιά προσευχή να μου χαρίσουν καμιά εικόνα.
Και μετά τελείωσε, με χάσατε. Γι' αυτό ίσως καθυστερούν λίγο τα πράγματα και να μην με χάσετε απότομα. Μετά τελείωσε η εγγόνα μόνο. Ό,τι προλάβετε θα πάρετε. Ό,τι προλάβετε. Γελάσαι. Εσύ πώς με κόβεις. Ότι δεν θα τα πάρει όλα η εικόνα. Άμα και δεύτερη τελείωσε. Να είστε καλά. Να είμαστε καλά, μωρέ. Να είμαστε καλά να περάσουμε τις καλύτερες γιορτές. Θα είμαι εδώ και την Παρασκευή. Σήμερα όσοι είστε κοντά, ελάτε, ξέρετε που θα πάω. Θα πάω στο Μελισσοχώρι, στην εκκλησία, με κάλεσαν να πάω να μιλήσω εκεί. Και με όλη μου την αγάπη, με όλη μου την χαρά θα πάω 5 ώρα το απόγευμα για να πω ό,τι με φωτίσει ο Θεός. Και την Παρασκευή θα είμαι εδώ όλη την ημέρα για εξομολόγηση και για ευχούλα. Και τώρα στο τέλος όσοι είστε για ευχούλα, αλλά θα είμαστε σύντομοι όμως αυτές τις μέρες. Μην μ' αφήνετε τις ιστορίες να μου τις πείτε όλες αυτές τις μέρες. Μετά τις γιορτές, ελάτε μου πείτε ό,τι ιστορίες θέλετε. Όσες ιστορίες. Μ' αρέσουν οι ιστορίες σας. Αλλά αυτές τις μέρες λέμε, παπά μου με απασχολεί αυτό και αυτό και αυτό, την ευχούλα σου να πάω να κοινωνήσω. Την άλλη Κυριακή θα είμαστε στην άλλη εκκλησία, πρωτοχρονιά και φώτα, θα είμαστε εδώ. Διευχώ τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είμαστε όλοι καλά. Καλά Χριστούγεννα.